Χρυσό αίμα. Μόνο 43 άνθρωποι στον κόσμο το κατέχουν. Οι άνθρωποι που έχουν χρυσό αίμα είναι οι πιο σπάνιοι γήινοι. Τα τελευταία 60 χρόνια, μόνο 43 άνθρωποι στον κόσμο έχουν ταυτοποιηθεί. Ο χρυσός είναι αίμα με μηδενικό παράγοντα ρέζους, το οποίο όπως βλέπουμε είναι το πιο σπάνιο, άρα και πολύ πολύτιμο τόσο για την επιστήμη, όσο και για τη διαδικασία της μετάγγισής του. Ως εκ τούτου, ο ορισμός είναι χρυσό αίμα, αν και φυσικά αυτό το όνομα είναι καθαρά υποόρους. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο τύπος αίματος ΑΒ είναι ο πιο σπάνιος από όλους, καθώς μόνο το 0,06% του πληθυσμού τον έχει. Ωστόσο, υπάρχει πολύ πιο σπάνιο και πολύτιμο αίμα, χρυσό αίμα. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται σαν κάτι εκτός επιστημονικής φαντασίας, υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι στην ανθρώπινη ιστορία που είχαν χρυσό αίμα. Κάτι εξαιρετικά περίεργο που έγινε αντικείμενο έρευνας. Χρυσό αίμα, υπάρχει πραγματικά? Υπάρχουν τουλάχιστον 8 διαφορετικοί συνδυασμοί που μπορούν να γίνουν από α, β, ω και δ, ή δέλτα θετικό ή δέλτα αρνητικό. Από όλα όμως, η ομάδα αίματος ΑΒ έχει το χαμηλότερο ποσοστό στην κοινωνία. Σύμφωνα με την ιατρική σχολή του Στάνφορντ, μόνο το 0,6% του πληθυσμού έχει αυτή την ομάδα αίματος. Αν και το ποσοστό των εθνοτικών ομάδων ποικίλει, δεν φτάνει ποτέ το 1%. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μια τέτοια περίεργη περίπτωση. Χρυσό αίμα. Μια περίεργη κατάσταση που έχουν μόνο 43 άνθρωποι στον πλανήτη. Η ύπαρξη αυτού του αίματος έχει γίνει δημοφιλή στα τελευταία χρόνια, χάρη σε έναν άνδρα που ονομάζεται Τόμας. Η περίπτωσή του παρουσιάστηκε σε ένα άρθρο στο περιοδικό Mosaic το 2014 με τίτλο «The Man with the Golden Blood». Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας αίματος είναι ότι δεν διαθέτει το πιο κοινό αντιγόνο. Αυτός είναι ο λόγος που ονομάζεται R0. Ανακαλύφθηκε το 1961 και από τότε έχουν αναφερθεί μόνο 50 περιπτώσεις παγκοσμίως. Κάτι πολύ επικίνδυνο για τα άτομα με αυτή την ομάδα αίματος. Ακόμα και αν μπορούν να σώσουν πολλές ζωές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναγνωρίζουμε άτομα με αυτή την ομάδα αίματος. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν υποδοχείς γνωστούς ως αντιγόνα. Εάν ένα άτομο με χρυσό αίμα υποβληθεί σε μετάγγιση, το ανοσοποιητικό σύστημα θα δεχθεί μόνο αντιγόνα που ταιριάζουν με τον τύπο αίματός του. Διαφορετικά το σώμα θα επιτεθεί στα κύτταρα του αίματος, κάτι που μπορεί να είναι θανατηφόρο. Εν ολίγης, εάν σε ένα άτομο με χρυσό αίμα γίνει μετάγγιση αίματος με οποιοδήποτε αντιγόνο, RH, το σώμα του θα το απορρίψει. Αυτό είναι κάτι εντελώς επικίνδυνο, αφού το 99,99% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει αίμα με αντιγόνο RH. Επομένως, η εύρεση αιμοδότη για άτομα με χρυσό αίμα είναι σχεδόν αδύνατη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα άτομα αυτά συμβουλεύονται να δίνουν αίμα συνεχώς σε περίπτωση που χρειαστούν ποτέ μετάγγιση. Οι ασθενείς με άλλους τύπους αίματος μπορεί επίσης να ωφεληθούν από αυτό. Γι' αυτό υπάρχει μια παγκόσμια τράπεζα χρυσού αίματος. Στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται καθολικοί δότες για άτομα με σπάνιες ομάδες αίματος. Έτσι λέει ο David Barbour, συνιδρυτής της Vivio Life Sciences.